Ένοπλη αστυνομία του ΟΑΣΕ στις Ανατολικές Επαρχίες της Ουκρανίας αισιοδοξεί ότι θα αναπτυχθεί πριν το τέλος του 2016 ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσέγκο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, υποστήριξε ότι έχει γίνει μια σημαντικότατη αρχή. Είχαμε μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία, καθώς η κοινή μας απόφαση για την αστυνομική αποστολή του ΟΑΣΕ δεν έγινε μόνο από τους τέσσερις της Νορμανδίας σε ανώτερο επίπεδο, αλλά επίσης στη Βιέννη, στον ΟΑΣΕ, υπό γερμανική προεδρία. Οι Γερμανοί εταίροι μας έχουν ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση για την ανάπτυξη της αποστολής αστυνομικών. Η Ουκρανική πλευρά θεωρεί ότι δεν υφίστανται οι στοιχειώδεις συνθήκες προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ανεμπόδιστη εκλογική διαδικασία. Οι αποστολές που σήμερα εργάζονται στη ζώνη των συγκρούσεων δεν έχουν πρόσβαση σε όλες τις περιοχές που χρειάζεται να εποπτεύσουν. Είναι προφανές ότι στον Ντονμπάς δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές. Δεν είναι μια ελεύθερη περιοχή. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θεωρεί ότι αν επιτευχθεί ο στόχος, τότε θα έρθουν όλες οι επιφυλάξεις διεξαγωγής εκλογών, αφού έχει δηλώσει ότι μόνο η κατάπαυση του πυρός δεν είναι αρκετή. Οι εκλογές στον Ντονμπάς μπορούν να διεξαχθούν μόνο αν τα αιτήματα της Ουκρανίας για τα ζητήματα ασφαλείας ικανοποιηθούν. Ο πρόεδρος Ποροσέγκο επιμένει να αναλάβει τον έλεγχο στη μεθόρια Ουκρανίας-Ρωσίας και να εγκαθιδρύσει μια διεθνή ομάδα ειδικών παρατηρητών. Στην αντίθετη περίπτωση, το Κίεβο θα θεωρήσει τις εκλογές παράνομες.